Για μένα το γέλιο είναι στάση ζωής. Δηλαδή πρέπει να είναι η ποίηση στην καθημερινότητα. Πρέπει να είμαστε ποιητές. Όσο πιο πολύ, όσο ποιούμε εννοώ, γιατί μιλάω και σκέφτομαι μόνο ελληνικά και δεν το αποποιούμε ποτέ αυτό. Όσο μπαίνουμε στη διαδικασία να χαιρόμαστε για τη ζωή μας, πρέπει να λέμε ένα ευχαριστώ στο σύμπαν, στο Θεό. Να απαντάμε με χαμόγελο. Να γευόμαστε και να χαμογελάμε γιατί έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε γεύση, να ακούμε και να έχουμε χαρά, γιατί ακούμε. Εγώ είμαι γόνος κοφών και προσπαθούσα να εξηγήσω στους γονείς μου τι είναι ο ήχος και χαμογελάγανε τότε που το αντιλήφθηκαν. Να μπορούμε να αγγίζουμε τον άλλον και να μας κάνει πολύ καλή αίσθηση. Αυτή είναι η ψυχοθεραπευτική λογική του γέλιου. Είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε καθαροί, όχι μόνο για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε όμορφοι, όχι μόνο για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Στα ελληνικά, όμορφο σημαίνει αυτός που είναι στη μορφή του. Είναι και αυτός που γοητεύει. Και πρέπει να γοητεύουμε. Και ό,τι μας χαλάει θα πρέπει να το διορθώνουμε. Γιατί η ελληνική γλώσσα απαντάει κάθετα στο καλό και στο κακό. Όποιος δεν γοητεύει, δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Απογοητεύει. Ένας άνθρωπος που δυστυχώς η ζωή δεν του επιτρέπει μερικές φορές να μπλέξει και στην οδοντιατρική, είναι μια μεγάλη επιστήμη εξελισσόμενη, αλλά έχει να κάνει και με την αισθητική. Είναι ακριβή ιατρική στην Ελλάδα, η οδοντιατρική. Δεν επιτρέπει σε μερικούς να μπουν στη διαδικασία να έχουν υγιές στόμα. Είμαστε υποχρεωμένοι. Την εικόνα μας, όχι ματαιοδοξικά, η εικόνα μας είναι το παν, είναι η μορφή μας. Να τη φροντίζουμε για να κάνουμε καλό στον άλλον και στον εαυτό μας. Γιατί η σχέση του της καλοσύνης και της γοητείας είναι αφίδρομη. Δεν κατηγορώ ακόμα και τους ανθρώπους που μπαίνουν στη διαδικασία της πλαστικής χειρουργικής. Γιατί ήταν ένας φίλος μου, ο οποίος είχε ένα ατύχημα. Και είχε το ατύχημα αυτό, του κατέβασε πάρα πολύ το κάηκε κλπ. Και ήταν και τα μάγουλά του κατεβασμένα χάλια. Δεν ήθελε αποσύμπλεγμα. Εγώ τον έπεισα και πήγε σε κάποιο πλαστικό χειρούργο. Άλλαξε η ζωή του. Δεν μπορώ όμως την πλαστική χειρουργική της λογικής του lifestyle. Εκεί είναι το θέμα. Το στόμα είναι βασική. Καταρχήν στο στόμα βγαίνει ο λόγος. Ο λόγος όταν είναι όμορφο το στόμα, γιατί οι άνθρωποι δεν πρέπει να συγκρινόμαστε. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του ομορφιά. Όταν είναι όμορφο το στόμα, είναι όμορφος ο λόγος, γίνεται πιο εύκολα αποδεκτό.